Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μίλωνα, ο Σάκης Ψάρας. Coach, η ομάδα ανταγωνιστική κόντρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο για ένα ακόμη παιχνίδι. Πήρατε ένα σετ από τον ΠΑΟΚ όπως και στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας εδώ στην Νέα Σμύρνη. Ικανοποιημένος γενικότερα από την εμφάνιση των παικτών? Εντάξει, θα έχουμε πει και άλλες φορές. Παίζουμε αντιπάλους οι οποίοι είναι ανώτεροι από εμάς. Μας ικανοποιούν τα συγχαρητήρια που παίρνουμε από τους αντιπάλους μας. Μας ικανοποιεί ότι καταφέρνουμε και δυσκολεύουμε μεγάλες ομάδες, οι οποίες πηγαίνουν για τίτλο και έχουν μεγάλο στόχο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουμε δείξει τρομερά σημεία προόδου. Έχουμε κάνει βήματα, θα έλεγα άλματα, ποιοτικά. Αυτά δεν έχουν αντικατοπτριστεί ακόμα σε ίσως σε κάποια μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε για τη συνέχεια. Και μήπως μπορέσουμε και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Ο μεγάλος στόχος για το Μίλωνα είναι πλέον η πέμπτη θέση. Έρχονται άλλα 5 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Τι περιμένετε να δείτε από την ομάδα και πώς θα χρησιμοποιήσει ο Μίλωνας αυτά τα παιχνίδια πλέον? Εμείς βάζουμε τις βάσεις από τώρα για το χρόνο. Προσπαθούμε να χτίσουμε την ομάδα. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε έστω και τώρα στο τελείωμα κάποιους αθλητές που θα κρατήσουμε για την επόμενη σεζόν. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, μας ενδιαφέρουν και τα αποτελέσματα. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει στο να χτίσουμε την ομάδα για τη νέα σεζόν. Και κάτι τελευταίο, έχετε παίξει και σε αυτή τη νέα φάση με όλες τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Γίνεται μια τεράστια μάχη για την πρώτη θέση και το πρωτάθλημα. Ποια ομάδα πιστεύετε εσείς ότι είναι πιο κοντά? Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, την είπα και μετά το παιχνίδι. Ο Φίνικα Σύρο αυτή τη στιγμή για μένα είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα. Παίζει το καλύτερο βόλεϊ. Βέβαια, ξέρετε ότι είναι όλα ντέρμπι και μπορεί να κριθούν σε λεπτομέρειες τα πάντα, γιατί και οι άλλοι τρεις ανταγωνιστές είναι πολύ καλοί. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Φίνικας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.